Πάμε και στην Φλόρινα τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε διάφορα θέματα με τον Νίκο το φίλο, τον συνάδελφο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και να ξεκινήσουμε, Νίκο, με τις καιρικές συνθήκες, να δούμε ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Είδαμε ότι και τα ξημερώματα είχαμε χιονόπτωση. Ποια είναι η εικόνα που αντικρίζεται σήμερα, Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου, τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι τώρα? Δημήτρη, είχαμε την ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη τον Σωτήρη το Βόζου, από τον Διοικητή της Τροχέας τον κύριο Γκίνη Δημήτρη, από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πασχαλίδη και από τον Νίκο Τογιώσκο, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αμιντέου. Τα ευχάριστα είναι ότι όλοι συγκρίνανε ο καθένας ξέχωρα το ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά, άσχετα την χιονόπτωση, η οποία βέβαια τώρα έχει σταματήσει. Είναι όμως αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα τα οποία λύνονται άμεσα από τα μηχανήματα που βρίσκονται στους δρόμους, από τους αέριδες που δυστυχώς στον κάμπο και ειδικά στο Αμίντεο δημιουργούν κάποια μικροπροβλήματα. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν και αλυσίδες στο αυτοκίνητο. Κλείνοντας, να πω ότι κανένα χωριό δεν είναι αποκλεισμένο και όλα έχουν τους δρόμους ανοιχτούς. Καθώς επίσης και ο δρόμος τώρα πρόσφατα Φλόρινα Καστοριά από την πλευρά του Βιτσίου είναι κλειστός λόγω συντήρησης. Μάλιστα, και να πούμε ότι σήμερα έκλεισαν και τα σχολεία και στη Φλόρινα και στο Αμίδιο και στις Πρέσπες με απόφαση Γιαννάκη, Πασχαλίδη και Μπιτάκη. Απλά να το πούμε για μία ακόμη φορά, Νίκο. Δήμαρχοι, οι αγαπητοί δήμαρχοι, ας παίρνουν αποφάσεις λίγο νωρίτερα, όχι αργά τα μεσάνυχτα 11 και 12. Δεν βλέπει ο κόσμος ούτε το διαδίκτυο, ούτε πολλές φορές τηλεόραση, ούτε αργά τις πρώτες πρωινές ώρες, τις 5 και 6. Πάρτε την απόφαση λίγο νωρίτερα. Θα το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά για τους δημάρχους. Πάρτε τις αποφάσεις νωρίτερα για τη λειτουργία των σχολείων, για να γνωρίζουν και οι γονείς και οι μαθητές αν θα πάνε ή όχι στις σχολικές μονάδες. Το λέω για μία ακόμη φορά, γιατί αυτή η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής νομίζω ότι δεν αξίζει σε κανένα. Νωρίτερα, Νίκο. Σωστό, Δημήτρη. Έτσι. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, πάμε στους συλλόγους ΑΜΕΑ, στην Φλόρινα, βελτίωση της προσβασιμότητας υπηρεσίες και όχι μόνο. Είχαν συνάντηση με τον Σωτήρη Βόσδου, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Ακριβώς, Δημήτρη, τα όσα είπες, για να μην τα επαναλάβω. Αυτή η συνάντηση έγινε στο γραφείο του κυρίου Βόσδου, του Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας. Και ήταν οι δύο σύλλογοι, γιατί δύο σύλλογοι υπάρχουν στη Φλόρινα, ο Νομορχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ και ο Σύλλογος Γονεών και Κηδεμόνων. Βέβαια συζητήσανε διάφορα θέματα, βέβαια με κεντρικό σημείο αυτό το οποίο ανέφερες, ότι θα πρέπει να γίνουν οι διάφορες κινήσεις ούτως ώστε να μπαίνουν πιο γρήγορα και πιο καλύτερα και άνετα σε πρόσβαση να έχουν δηλαδή τα άτομα με ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες όχι μόνο της αντιπεριφέρειας αλλά και σε άλλες υπηρεσίες. Επίσης συζήτησαν, να αναφέρουμε εδώ εντάχει, ότι και με το θέμα της πολιτικής προστασίας που θα πρέπει οι διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται να κάνουν άλλους σχεδιασμούς και να εντάξουν μέσα και τα άτομα ΑΜΕΑ, ούτως ώστε όταν υπάρχουν δυσκολίες ή υπάρχουν καταστάσεις ανάγκης να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Βόσδου δέχτηκε όλα τα αιτήματα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί και μαζί τους θα προσπαθήσουν να τα διορθώσουν ούτως ώστε να είναι προς όφελος των ανθρώπων αυτών. Και κλείνοντας να πω ότι ο κύριος Βόσδου τους είπε ότι θα κάθε στιγμή ή κάθε φορά που έχουν κάποια προβλήματα να τον επισκέπτονται και βρεθήκανε δηλαδή και μαζί του εκπρόσωποι, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γραμματείς και κάποια μέλη από τους συλλόγους εδώ των ΑΜΕΑ της Φλόρινας. Ωραία. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε την παρέμβαση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Φλόρινας και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Στάθη του Κωνσταντινίδη. Όλα καλύπτονται, αλλά ο χρόνος στο φως τα φανερώνει με τον καιρό. Δημοτική Παράταξη Φλόρινας, Ενότητα Συνεργασία. Τώρα, τι ακριβώς, έχουμε μια σκληρή παρέμβαση του Στάθη Κωνσταντινίδη, του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Φλόρινας. Και εδώ περιμένουμε απάντηση από τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιαννάκη, κάποια στιγμή. Τι λέει τώρα ο κύριος Κωνσταντινίδης? Έτσι είναι, Δημήτρη, όπως τα είπες.
γιατί η παράταξη αυτή του Στάθη Κωνσταντινίδη πνέει τα μένεα προς την διοίκηση, την ίδια διοίκηση του Δήμου Φλώνας και φυσικά ενάντια του Δημάρχου του Βασίλη του Γιαννάκη. Και αυτό γίνεται γιατί έγιναν οι προσλήψεις εντάχει και εν κρυπτό κατά τον κύριο Κωνσταντινίδη 10 συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Και αυτό με διάφορες ειδικότητες. Και αυτό έγινε μέσα σε μια μέση μέρα. Έπρεπε αυτοί που θέλανε να προσληφθούν να κάνουν τα χαρτιά τους. Πριν όμως δεν ήρθε και η σχετική ενημέρωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά. Πήγανε βέβαια σε μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά τα λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ορίστε. Αυτά τα λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ναι, στον εγώ αναφέρω τώρα ακριβώς τι λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Μάλιστα. Την σκληρή ανακοίνωση και θα πούμε δύο πραγματάκια για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Οπωσδήποτε αυτό έγινε γιατί το Υπουργείο, δηλαδή η πρόσληψη αυτών των ατόμων, όχι ο τρόπος αλλά η πρόσληψη, επειδή έγινε κήρυξη του Δήμου Φλώρινας σε έκτακτη ανάγκη, με αποτέλεσμα βέβαια κάποια άτομα να ασχοληθούν με κάποια πράγματα. Για τα προσεισμό της 9ης πρώτου του 22 που είχε γίνει εδώ στη Φλόρινα. Βέβαια ο κύριος Κωνσταντινίδης και η παράταξή του μιλάνε με σκληρά λόγια όπως είπες και μάλιστα αναφέρουν ότι πολλά άτομα ή μάλλον μερικά άτομα δεν είναι και από την περιοχή, δηλαδή δεν είναι και από το Δήμο Φλόρινας, τα οποία έχουν προσληφθεί. Και φτάσανε και σε σημείο να αναφέρουν και τις δύο τρεταρτές περιπτώσεις ότι κατά τον κύριο Κωνσταντινίδη βέβαια, ότι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φλόρινας δεν είναι Φλωρινιώτης αλλά είναι από την Πτολεμαϊδα και ότι η δικηγόρος του Δήμου Φλόρινας δεν είναι από την Φλόρινα αλλά είναι από την Θεσσαλονίκη. Μίλησε για αυλικούς ο κύριος Κωνσταντινίδης, μίλησε για ημετέρους, μίλησε ότι μας πάνε πίσω 10 χρόνια κτλ. Και όπως προείπες, είναι πολύ σοβαρές αυτές οι καταγγελίες και οπωσδήποτε πρέπει να δοθούν κάποιες ερμηνείες ή να υποθούν κάποιες απόψεις για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Αυτά να πούμε τα είναι οι απαντήσεις και η παρέμβαση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Φλόρινας, του Στάθη Κωνσταντινίδη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα περιμένουμε να απαντήσει σε αυτές τις σκληρές αιχμές η Δημοτική Αρχή Φλόρινας και ο επικεφαλής, ο Δήμαρχος, ο Βασίλης ο Γιαννάκης. Τώρα, Νίκο, να αλλάξουμε κλίμα. Πινκ-πονκ Φλόρινας, αργυρό μετάλλιο για την Ειρήνη Χρυσοστομίδου. Πράγματι, Δημήτρη, η αθλήτρια αυτή, η οποία είναι των Σάριζαν, πήρε αργυρό μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε σε αγώνες που γίνανε πινκ-πονκ βέβαια, επί τραπεζίου αντισφαίρησης, σε αγώνες που έγιναν το πρωτάθλημα συλλόγων Βορείου Ελλάδος. Και στην κατηγορία Πέδωνο Κορασίδωνο, βέβαια η εν λόγω κοπέλα συμμετείχε στις κορασίδες. Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετείχαν 79 σύλλογοι από την Βόρεια Ελλάδα και από την Φλόρινα συμμετείχαν 13 αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας που προαναφέραμε, δηλαδή Πέδωνο και Κορασίδων. Πολλοί αθλητές εκτός βέβαια της αθλήτριας της Ειρήνης που μιλήσαμε πιο πάνω πήραν για διάφορες άλλες θέσεις στην εξάδα, στην 12, 8 και 16. Και το λέμε αυτό διότι οι αγώνες αυτοί ήταν μια πρόκριση για τους πανελλήνιους αγώνες Πέδων και Κορασίδων που θα γίνανε στην Ρωσιάδα στο προσεχής μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο από την πλευρά του ευχαριστεί και συγχαίρει τους αθλητές του σωματείου του και τους εύχεται καλές επιτυχίες όχι μόνο σε τέτοιου είδους πρωταθλήματα αλλά και σε εθνικά πρωταθλήματα και γιατί όχι και σε διεθνή. Μάλιστα. Και πάμε να κλείσουμε τώρα με ένα αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε σύλληψη 68χρονου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, Νίκο. Ακριβώς, όπως το είπες, 68χρονος συνελήφθη για κατοχή ηρωίνης, μιας ποσότητας ηρωίνης. Αυτό έγινε από τους αστυνομικούς της συνοριακής φύλαξης των κάτω κλινών Φλόρινας μετά από αξιοποίηση των στοιχείων αλλά και πληροφοριών που είχαν οι αστυνομικοί
έκανε έφοδο στο σπίτι του μετά από συγκριτική παρέμβαση και βρήκανε μέσα στο σπίτι του και παρακαλώ στη Θεσσαλονίκη γίνανε όλα αυτά, του 68χρονου, ποσότητα ναρκωτικών, δηλαδή ηρωίνης. Σχηματίσανε δικογραφία από τους αστυνομικούς, μαζί με τον εν λόγω 68χρονο, κατέληξαν στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση από τη Φλόρινα. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ.